κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Στα χέρια των αρχών βρίσκονται τρία άτομα, τα οποία συνελήφθησαν την Τετάρτη, ύστερα από συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση σε Μενίδη και Ασπρόπυργο. Οι δύο από αυτούς, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, φέρεται να εμπλέκονται στις δολοφονίες Σκαφτούρου και Ρουμπέτη, ενώ έχουν ταυτοποιηθεί συνολικά 8 άτομα. Σε τρεις συλλήψεις οδήγησε η μεγάλη αστυνομική επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε σε Ασπρόπυργο και Μενίδη κατά τη διάρκεια της νύχτας. Οι δύο από τους τρεις συλληφθέντες, ένας 29χρονος και ένας 39χρονος, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, φαίνεται να είχαν εμπλοκή τόσο στην άγρια δολοφονία του Γιάννη Σκαφτούρου στη Βιωτία τον Απρίλιο του 2022, όσο και στη δολοφονία του Βασίλη Ρουμπέτη τον Ιούνιο του 2023. Μάλιστα, σε κατοικών έρευνα στα σπίτια τους βρέθηκε βαρύς οπλισμός. Πρόκειται ίσως για την πιο σοβαρή υπόθεση εξιχνίαση συμβολέων θανάτων στην Ελλάδα. Ο Γιάννης Σκαφτούρος είχε δολοφονηθεί τον Απρίλιο του 2022 με 15 σφαίρες. Σύμφωνα με τα τότε στοιχεία, οι δράστες σταμάτησαν κοντά στο σπίτι. Δύο άτομα που φορούσαν κράνη μπήκαν στην αυλή όπου βρισκόταν ο Σκαφτούρος με περίπου 10 συγγενείς και φίλους και πυροβόλησαν πολλές φορές με καλάσνικοφ. Από τις σφαίρες τραυματίστηκε θανάσιμο ο 55χρονος. Προσπαθώντας να φύγουν από το σημείο, οι δράστες διαπίστωσαν πως η μία μηχανή διαφυγής είπε στη βλάβη και την εγκατέλειψαν λίγα μέτρα πιο πέρα. Σύμφωνα με πληροφορίες, στην μπαταρία της μηχανής βρέθηκε το δακτυλικό αποτύπωμα ενός εκ των συλληφθέντων. Μάλιστα, οι εμπλεκόμενοι στην υπόθεση φέρεται να εμπλέκονται και σε επίθεση σε βενζινάδικο στον Ασπρόπυργο τον Ιούνιο του 2023. Τότε, τέσσερα άτομα με καλάσνικοφ ακινητοποίησαν τον φύλακα και στη συνέχεια έριξαν μολότοφ, πυρπολώντας φορτηγά στο πίσω μέρος του πρατηρίου. Το πρατήριο άνοιγε σε συγγενικό πρόσωπο του Γιάννη Σκαφτούρου. Η αστυνομία έκανε μια έρευνα εδώ και πολύ καιρό. Δεν είχε σταματήσει ποτέ η έρευνα για το οργανωμένο έγκλημα. Θεωρώ ότι αυτές οι συλλήψεις ήταν να γίνουν πριν τη δολοφονία του Ζαμπούνι. Το θέμα είναι να μιλήσουν αυτοί. Να μιλήσουν και να πούνε ποιος τους έδωσε την εντολή. Εξετάζεται σοβαρά η εμπλοκή των συλληφθέντων και στη δολοφονία του Βασίλη Ρουμπέτη τον Ιούνιο του 2023 στο Κορυδαλό. Οι δράστες επέβαιναν σε μαύρο τζιπ και πυροβόλησαν και σκότωσαν τον Ρουμπέτη και ένα άλλο άτομο έξω από τον γκαράζ του σπιτιού του στον Κορυδαλό. Ένας από τους συλληφθέντες για τις δολοφονίες Σκαφτούρου και Ρουμπέτη είχε γίνει και ο ίδιος στόχος μοφιστικής επίθεσης έξω από το σπίτι του στη λεωφόρο ΝΑΤΟ, όταν άγνωστοι τοποθέτησαν εκρηκτικό μηχανισμό στο αυτοκίνητό του τον περασμένο Απρίλιο, ο οποίος εξεράγει καταστρέφοντας ολοσχερός το όχημά του. Αυτό που μένει τώρα να απαντηθεί είναι ο λόγος της συγκεκριμένης επίθεσης, αν έγινε δηλαδή γιατί κάποιοι έμαθαν ότι έβγαλε από τη μέση στελέχη της Greek Mafia ή για κάποιους άλλους λόγους που έχουν να κάνουν με τις προσωπικές διαφορές των εκτελεστών στη νύχτα. Την ίδια στιγμή έχουν ταυτοποιηθεί 8 άτομα τα οποία εμπλέκονται σε υποθέσεις συμβολέων θανάτων. Δύο άτομα είναι έγκλειστοι σε φυλακές, ο ένας της Λάρισας και ο άλλος σε φυλακές του Μαυροβουνίου. Δύο άτομα έχουν διαφύγει στο εξωτερικό, ενώ ακόμα ένας αναζητείται στη χώρα μας. Όλοι τους φαίνεται να εμπλέκονται σε συμβόλαια θανάτου που έχουν εκτελεστεί στη χώρα μας. Επισπεύδονται οι διαδικασίες για την ψήφιση του νομοσχεδίου για τα ομόφυλα ζευγάρια, ενώ την ίδια ώρα από την κυβέρνηση επιχειρείται να πέσουν οι τόνοι των αντιδράσεων που έχει προκαλέσει στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας. Ο Μάκης Βορύδης ξεκαθάρισε ότι παρά τη διαφωνία του στηρίζει απολύτως την κυβέρνηση, αλλά την ίδια ώρα πολλοί από τους διαφωνούντες επιμένουν στην απόφασή τους να καταψηφίσουν το νομοσχέδιο. Το ταξίδι του Πρωθυπουργού στην Αμερική στις 24 Ιανουαρίου μπορεί να επισπεύσει το Υπουργικό Συμβούλιο που είχε προγραμματιστεί για τις 30, φέρνοντας νωρίτερα ενώπιον των μελών του το σχέδιο νόμου για τα ομόφυλα ζευγάρια. Την ίδια ώρα, ο Υπουργός Επικρατείας Μάκης Βορύδης, που απήχε από τα γαλάζια σεμινάρια και έχει δηλώσει ανοιχτά την αντίθεσή του, με μία ανάρτηση πρόταξε την ενότητα στη διχασμένη κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Δεν θα αφήσουμε μία διαφωνία να διχάσει την παράταξη. Ο Πρωθυπουργός έχει την απόλυτη στήριξή μας και έτσι θα συνεχίσουμε συντεταγμένα την πολύ σημαντική δουλειά που κάνει αυτή η κυβέρνηση. Το Μαξί μου φαίνεται να επιδιώκει επιτάχυνση στην κατάθεση του νομοσχεδίου, ώστε να τεθεί άμεσα σε δημόσια διαβούλευση και να περάσει από τη Βουλή το αργότερο αρχές Φεβρουαρίου, προκειμένου να μην σέρνεται άλλο ένα θέμα που προκαλεί εσωκομματικούς τριγμούς στην γαλάζια παράταξη. Το φέρνει για να περάσει με την κυβερνητική πλειοψηφία. Από εκεί και πέρα ξέρει τις αντιδράσεις και η αποχή είναι μια πολιτική στάση. Επειδή η κοινωνία και οι πολίτες δεν αρέσκονται στις εκκρεμότητες, θεωρώ, και αυτή είναι η άποψή μου, ότι επειδή παραπήγει αυτό το θέμα, να έρθει γρήγορα να προχωράμε. Είναι ένα νομοσχέδιο το οποίο το αξιολογώ. Θα αξιολογώ αν θα απέχω, αν θα υπερψηφίσω ή αν θα καταψηφίσω. Μετά τις εντατικές ζυμώσεις στην Πειραιώς, μπορεί κάποιες γαλάζιες αντιδράσεις να κάμφθηκαν, όμως υπάρχουν και εκείνες που παραμένουν αμετακίνητες, όπως του Κώστα Καραγκούνη, που επιμένει στην επέκταση του Συμφώνου Συμβίωσης. Η μία πλευρά είναι ότι πρέπει να τους αναγνωρίσουμε τα δικαιώματα, γιατί πρέπει να το κάνουμε έτσι. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Και από την άλλη, όμως,
η άλλη υπομένεια αντίρρηση ή ένσταση που έχει η κοινωνία ή συνάδελφοι βουλευτές είναι ότι πρέπει να προστατεύσουμε και αυτό που λέμε οικογένεια. Δεν πρέπει να αλλάξει το πρότυπο πατέρα-μητέρα. Έχουμε ένα νομικό πλαίσιο, νομοθετικό πλαίσιο συγκεκριμένο. Μπορούμε να τροποποιήσουμε και να λύσουμε αυτές τις αναγκαιότητες που παρουσιάζονται. Το οφείλει συνολικά στην ελληνική κοινωνία να έχει πάρει μια ξεκάθαρη θέση υπέρ ή κατά σε κάτι το οποίο, επαναλαμβάνω, θα πρέπει κανείς να λειτουργήσει, ναι, κυρίως ακούγοντας τη συνείδησή του. Έθεσε ορισμένα ζητήματα, περιμένω να δω την τελική διατύπωση του νόμου. Πάντως, ακόμη και με το άσχημο σενάριο για την κυβέρνηση ότι μπορεί να καταψηφίσουν ή και να απέχουν έως και 50 βουλευτές, η ρύθμιση αναμένεται να περάσει από τη Βουλή με τις ψήφους του ΣΥΡΙΖΑ, του ΠΑΣΟΚ, της Νέας Αριστεράς και της Πλεύσης Ελευθερίας. Συνάντηση με τον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο είχε ο Πρωθυπουργός την περασμένη εβδομάδα για το θέμα των ομόφυλων ζευγαριών, δύο ημέρες πριν τη συνέντευξή του για το ίδιο θέμα στην ΕΡΤ. Την ίδια ώρα, οι αντιδράσεις των Μητροπολιτών φουντώνουν, όπως φαίνεται από τις δημόσιες τοποθετήσεις τους, ενώ το ενδιαφέρον στρέφεται στη συνεδρίαση της ιεραρχίας την ερχόμενη Τρίτη. Τα παιδιά των ομοφύλων ζευγαριών, ναι, πώς το βλέπετε? Ακούμε τόσα πολλά που είμαστε όλοι μπερδεμένοι. Θα ακούσουμε κάποιος θα μιλήσει από την πολιτεία, να δούμε ποια είναι η γραμμή η οποία θα ακολουθηθεί και θα πάρουμε και εμείς μετά θέση. Αναμένετε να συζητήσετε με τον Πρωθυπουργό, υπάρχει κάτι? Όλα είναι ανοιχτά. Άμεσα. Όλα είναι ανοιχτά. Οι δηλώσεις αυτές του Αρχιεπισκόπου έγιναν στο Open στις 9 Ιανουαρίου. Μια ημέρα μετά τη συνάντηση που είχε, σύμφωνα με πληροφορίες, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Με τον οποίο συζήτησε για την κυβερνητική ρύθμιση που αφορά το γάμο και την τεκνοθεσία των ομόφυλων ζευγαριών. Και ενώ όλο αυτό το διάστημα ο Αρχιεπίσκοπος στηρίζει στάση αναμονής, μέχρι να παρουσιάσει επίσημα η κυβέρνηση το νομοσχέδιο, οι αντιδράσεις των ιεράρχων φουντώνουν με τις παρεμβάσεις τους να είναι πλέον καθημερινές. Βλέπετε ότι ο νόμος δεν είναι πάντοτε ηθικός, είναι και ανήθικοι νόμοι. Προσπαθούν λοιπόν τώρα να μας πείσουν ότι όταν νομοθετηθεί αυτό είναι νόμος, έτσι, και είναι αγαθό στη ζωή των ανθρώπων. Μα βεβαίως αγαθό μπορεί να είναι, αλλά δεν μπορεί το αφύσικο να γίνει φυσικό. Μιλώντας στον Ιερό Ναό Αγίου Αντωνίου στα Φάρσαλα, ο Μητροπολίτης Θεσσαλιώτιδος καταφέρθηκε με σφοδρότητα εναντίον της επικείμενης νομοθετικής ρύθμισης. Δεν μπορεί η ανομαλία να γίνει ομαλότητα. Δεν μπορούμε να μετατρέψουμε, έτσι λες και είναι κλωσομηχανή, δύο άνδρες ή δύο γυναίκες να κάνουν παιδιά. Αυτό δεν γίνεται. Μετά τα επίμονα αιτήματα των Μητροπολιτών, ανακοινώθηκε ότι η ιεραρχία θα συγκληθεί στις 23 Ιανουαρίου για να πάρει θέση απέναντι στο γάμο των ομόφυλων ζευγαριών και την τεκνοθεσία. Συνέχεται την 3η 23 Ιανουαρίου 2024 και ώρα 9 πρωινή σε έκτακτη συνεδρία Ιερά Σύνοδος Ιεραρχίας Εκκλησίας Ελλάδος υπό την προεδρία του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κυρίου Ιερωνύμου στο Εν Αθήνε Συνοδικό Μεγάρο με μοναδικό θέμα συζητήσεως Εκκλησία και θέσπιση γάμου μεταξύ ατόμων του ιδίου φύλου. Την ίδια ώρα, μετά τον Μητροπολίτη Μεσσηνίας Χρυσόστομο και ο Μητροπολίτης Πειραιώς Σεραφείμ, εξαπείλησε με ανακοίνωσή του επίθεση κατά του Στέφανου Κασελάκη για την απόφασή του να καταθέσει ο ΣΥΡΙΖΑ σχέδιο νόμου για τις σχέσεις κράτους-Εκκλησίας με βάση τη συμφωνία Τσίπρα-Ιερώνυμου. Το πρόταγμα του λεγόμενου χωρισμού επαναλαμβάνεται από προφανώς άμυρους νομικής παιδείας όπως ο κύριος Κασελάκης, οι οποίοι με εφαλτήριο το λεγόμενο θράσος της αγνοιάς τους θέτουν προς κατεδάφιση ότι συνιστά το κράτος δικαίου που επί 200 σχεδόν χρόνια πύργωσε ο λαός μας με αίμα και υδρότα. Ο κίνδυνος γενίκευσης του πολέμου στη Μέση Ανατολή αυξάνεται μετά την επίθεση του Πακιστάν με βαλιστικούς πυράβλους στο Ιράν, στοχεύοντας σε θέσεις φιλοϊρανών ανταρτών και απαντώντας έτσι στην προχθεσινή αντίστοιχη ισχύως επίθεση των Ιρανών. Τουλάχιστον 9 είναι οι νεκροί, όπως ανακοίνωσε το Ιράν, και όλα αυτά την ώρα που στην Ιεμένη οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής εξαπέλυσαν νέα αεροπορικά πλήγματα σε θέσεις των Χούθη μετά και το δεύτερο χτύπημά τους σε πλοίο αμερικανικών συμφερόντων στην Ερυθρά Θάλασσα. Σε τροχιά γενικής ανάφλεξης η Μέση Ανατολή. Η απάντηση από το Ισλαμαμπάντ ήρθε άμεσα, λίγες ώρες μετά τα ιρανικά πλήγματα στα σύνορα του Πακιστάν. Ο κίνδυνος πολεμικής σύραξης ανάμεσα στις δύο χώρες είναι κάτι παραπάνω από ορατός. The Pakistani military stressing that the aircraft did not violate Iranian airspace but were able to launch what they say a standoff. Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, τουλάχιστον 9 άνθρωποι σκοτώθηκαν μετά από εκρήξεις στην επαρχία Σιστάν και Μπαλουχιστάν του νοτιοδυτικού Ιράν. Το Πακιστάν ανακοίνωσε ότι έπληξε 7 στόχους με θέσεις φιλοϊρανών τρομοκρατών που ετοίμαζαν επιθέσεις στην ενδοχώρα, απαντώντας έτσι σε αντίστοιχους ισχυρισμούς από την πλευρά των Ιρανών. هدف قرار گرفت که در این حادثه سه زن و چند کودک تبعی غیر ایرانی جان باختند. الله اکبر!
Αραβικά μέσα ενημέρωση μεταδίδουν πως η Τεχεράνη απέτησε εξηγήσεις από το Ισλαμαμπάντ και κάλεσε προς αυτό τον επιτετραμένο της πρεσβείας στο Υπουργείο Εξωτερικών. Νωρίτερα, το Πακιστάν είχε ανακαλέσει τον πρεσβευτή του από το Ιράν και είχε ακυρώσει όλες τις ιρανικές επισκέψεις υψηλού επίπεδου. Τώρα η Τεχεράνη ετοιμάζεται με νέο γύρο επιθέσεων, με την αντιπαράθεση μεταξύ των δύο γειτονικών χωρών να προκαλεί εκνευρισμό και άμεση παρέμβαση από την πλευρά της Κίνας. Σε λιγότερο από 7 μέρες και για τέταρτη φορά, οι Ηνωμένες Πολιτείες προχώρησαν σε πλήγματα εναντίον 14 βάσεων και θέσεων εκτόξευσης πυράβλων των Χούθι της Ιεμένης. Οι Σιήτες αντάρτες συνεχίζουν να παίζουν με τη φωτιά, χτυπώντας με αντιπλοϊκούς πυράβλους αμερικανικά πλοία στην Ερυθρέα Θάλασσα, την ώρα που ο Λευκός Οίκος δεν διστάζει να τους χαρακτηρίσει ξανά τρομοκράτες. We took this action because of their continued reckless and indiscriminate attacks on ships transiting the Red Sea and the Gulf of Aden. These attacks are a clear example of terrorism, violation of international law. A major threat to innocent lives and to global commerce. Είχε προηγηθεί η ανακοίνωση του Πενταγώνου πως ντρόν προερχόμενο από περιοχή ελεγχόμενη από τους Χούθη έπληξε αμερικανικό εμπορικό πλοίο στον κόλπο του Άντεν. نفذت القوات البحرية في القوات المسلحة اليمنية عملية استهداف لسفينة جينكو بيكاردي الأمريكية في خليج عدن بعدد من الصواريخ البحرية المناسبة. Στο μέτωπο του πολέμου, ο Ισραηλινός στρατός ενέτεινε τις πολεμικές επιχειρήσεις εναντίον της Χαμάς στο Νότο. Στο στόχαστρο της μαζικότερης επίθεσης με πυράβλους των τελευταίων εβδομάδων, η Χαν Γιουνίς. Το τελευταίο 24ωρο, περισσότεροι από 30 μαχητές σκοτώθηκαν σε επίθεση από τις Ισραηλινές δυνάμεις, λίγο πριν από την είσοδο στη Γάζα φαρμάκων για τους Ισραηλινούς ομήρους και αρρωγής για τους αμάχους στον Παλαιστινιακό θύλακα. Στην εκλογική αναμέτρηση της ερχόμενης Τρίτης στο New Hampshire στρέφει την προσοχή του ο Ντόναλντ Τραμπ με τη Νίκη Χέιλι να αρνείται να λάβει μέρος στα επόμενα debate αν σε αυτά δεν συμμετάσχει και ο πρώην Αμερικανός Πρόεδρος. Η αντίδραση του Τραμπ ήταν έντονη και όλα αυτά την ώρα που στην Ευρώπη μια πιθανή επιστροφή του Τραμπ στο Λευκό Οίκο προκαλεί αναταράξεις. Με τον αέρα του νικητή στις προκριματικές εκλογές των Ρεπουμπλικανών στην Αϊόβα, ο Ντόναλντ Τραμπ οργώνει πλέον το New Hampshire για την μάχη της επόμενης Τρίτης. Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ έκανε επίθεση στην υποψηφιά του, αλλά και για πολλούς αντίπαλο δέος στην παράταξη των Ρεπουμπλικανών, Νίκη Χέιλι. Nikki Haley is counting on Democrats and liberals to infiltrate your Republican primary. By the way, what's that all about? You're the only one. Τα τηλεοπτικά δίκτυα ABC και CNN ακύρωσαν τις προγραμματισμένες τηλεμαχίες τους αφού η Χέιλι ανακοίνωσε πως δεν θα συμμετάσχει αν απέχει ο Τραμπ, ο οποίος έχει αρνηθεί να πάρει μέρος σε όλα τα debate, επικαλούμενος τη μεγάλη δημοσκοπική του απόσταση από τους αντιπάλους του. Πολλοί είναι αυτοί που ισχυρίζονται ότι πλέον ο ρεαλιστικός στόχος της Νίκη Χέιλι είναι να πλασαριστεί στο νούμερο 2 στην ιεραρχία των Ρεπουμπλικανών. Μια δεύτερη θητεία του Ντόναλντ Τραμπ στο Λευκό Οίκο θα έφερνε τριγμούς στην Ευρώπη, η οποία ταλανίζεται τόσο από την άνοδο της ακροδεξιάς, όσο και από την άνοδο των τιμών στο φυσικό αέριο και στο πετρέλαιο. Καυστική ήταν η Κριστίν Λαγκάρντ όταν ρωτήθηκε για τον πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ. Όλα αυτά την ώρα που εξελίσσεται η δίκη για τη σεξουαλική κακοποίηση της συγγραφέας Τζιν Κάρον από τον Τραμπ, με τον δικαστή να απειλεί ότι θα αποβάλει τον πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ αν δεν επιδείξει σωστή συμπεριφορά. Και σε αυτό το σημείο το δελτίο μας ολοκληρώθηκε. Αναλυτικά ειδήσεις της ημέρας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Open στις 7 παρατέταρτο με τη Ματίνα Παπαδέα. Καλό απόγευμα σε όλους.